Κάναμε λοιπόν πλούσια συζήτηση επί των άρθρων, αναπτύξαμε το σύνολο των άρθρων και τις απόψεις μας, τις θέσεις πάνω σε αυτό. Θα θέλαμε όμως καταρχήν σήμερα να πούμε και εμείς για το θέμα των 164 εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι είναι σήμερα στον αέρα. Υπάρχει μια αναστάτωση σε αυτούς τις οικογένειές τους. Νιώθουν, έχουν το αίσθημα της αδικίας σε σχέση με τους άλλους, γιατί είναι πάνω από 15 χρόνια και αυτοί που δουλεύουν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Έχουν χάσει τη μοριοδότηση για τον ΧΥΣΥ λόγο, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάντως η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το θέμα. Δεν ξέρω αν λύνεται έτσι όπως το παρουσίασε ο κύριος Υπουργός, αλλά χρειάζεται αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι και μεγάλης ηλικίας, κύριε Υπουργέ, είναι και μεγάλης ηλικίας, οι εργαζόμενες αυτές να συνεχίσουν να εργάζονται έως τη συνταξιοδότησή τους, με ίσα δικαιώματα με τους άλλους εργαζόμενους. Τώρα για να τοποθετηθώ επί των τροπολογιών του ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι κάναμε σαν κόμμα, εμείς θα συμφωνήσουμε για την τροπολογία αυτή, την οποία εισάγει β' παράγραφο. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει κατατεθεί, κύριε Υπουργέ, που εισάγει μια β' παράγραφο στο συγκεκριμένο άρθρο 27, που πέρα από τους σεισμόπληκτους βάζει και τους πλημμυρόπληκτους του 2022 στο Δήμο Μαλεβιζίου. Νομίζω ότι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό. Και τώρα για την άλλη τροπολογία σηκώνει πολλή συζήτηση σε σχέση με το εκκλησιακό κέντρο και το ιδιοξιακό καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί. Βεβαίως χρήζει συζήτησης η στήριξη του κέντρου, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτή την τροπολογία. Τώρα συζητάμε ένα ακόμη νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο επιδιώκει να εξυγχρονίσει τα όπλα του αστικού συστήματος, να βελτιώσει την οργάνωση του κράτους, την αποτελεσματικότητα στην ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου. Και σωστά, αυτή είναι η θέση σας. Να αξιοποιήσει την επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το κράτος αξιοποιεί τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, προσαρμόζει και αναβαθμίζει τις λειτουργίες του με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Είναι συνέχεια προηγούμενων πρωτοβολιών για το επιτελικό κράτος και όλα αυτά που ανέλησε και στον απολογισμό του Υπουργός. Ένα κράτος που, όπως έχει αναδείξει πολλές φορές μέσα από τις παρεμβάσεις του ΚΠΕ, είναι πάρα πολύ ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων με fast track διαδικασίες και πέρα και έξω από κανονισμούς και νόμους, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ανίκανο να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες όπως έχουμε αναδείξει και όπως είναι η πραγματικότητα. Δρά ακαρία και αποτελεσματικά όταν πρόκειται να καταστήλει τους αγώνες των εργαζομένων, όπως έγινε και χθες με την ανέτεια επίθεση στο ΜΑΤ στους εργαζόμενους στον τουρισμό επιστησμό. Η κατασταλτική λειτουργία αναβαθμίζεται συνεχώς για να θωρακίσει την εξουσία του κεφαλαίου, όπως και αυτή με το άρθρο 29. Τη θέση των παλιών χάρτινων φακέλων για όσους δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις έχει πάρει τώρα το ψηφιακό φακέλωμα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το σύνολο των ιατρικών, οικονομικών και προσωπικών στοιχείων του καθενός και της καθεμιάς. Μια αλυσίδα νομοθετικών ρυθμίσεων περιορίζει τα δικαιώματα στη συγκαλιστική δράση, στην απεργία, στις διαδηλώσεις, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα από τις κάμερες και τα drones ως τα ειδικά σώματα καταστολής απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Απέναντι στο λαό δεν υπάρχει ένα κράτος που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως το παρουσιάζεται. Αλλά αντίθετα υπάρχει ένα εθνικό κράτος που έχει και θα έχει ως σταθερή αποστολή του να επιβάλλει και να διατηρεί ακρόνητη την κυριαρχία του κεφαλαίου. Το σύνολο των λειτουργιών του αστικού κράτους, η κατασταλτική, οικονομική, πολιτική και ιδεολογική λειτουργία του υπηρετούν και οργανώνουν την εξουσία της αστικής τάξης σε βάρος της εργατικής και της λαϊκής πλειοψηφίας. Αρκεί να δει κανείς πόσο ικανό και αποτελεσματικό αναδεικνύεται σήμερα το κράτος όταν θέλει να απαγορεύσει απεργίες. 9 στις 10, τώρα θέλετε 10 στις 10. Και να καταστήλει διαδηλώσεις. Και πόσο ανίκανο όταν πρέπει να σώσει το λαό, το βιός του, τα δάση και τις κατοικίες, τις φωτιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς. Πόσο ικανό είναι το σύγχρονο αστικό κράτος μέσα από όλο το πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει για να στηρίζει με εκατοντάδες δις ευρώ τους μονοπωλιακούς ομίλους και πόσο αναποτελεσματικό εμφανίζεται για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και την ανεργία. Τα market pass, τα επιδόματα, ό,τι περισσεύει από το τραπέζι δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. πόσο ικανό τις τεράστιες δαπάνες, να δούμε τις τεράστιες δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς, τις εμπειραστικές στρατιωτικές επεμβάσεις, από τη μία, και τις εικόνες κατάρρευσης των δημόσιων συστημάτων υγείας, από την άλλη. Η κατεύθυνση αυτή του κράτους και των πολιτικών δυνάμεων που το υπηρετούν, και εδώ έχετε μέτωπο σε αυτό, είναι η επιβολή φτηνής εργατικής δύναμης. Περισσότερη δουλειά και λιγότερη αμοιβή, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Αυτές είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου και έτσι υπηρετούνται από το πολιτικό προσωπικό, με το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνετε όλοι σας. Όσους εθνικούς προσδιορισμούς και αν προσδώσετε σε αυτό το κράτος, επιτελικό, ψηφιακό κτλ., δεν αλλάζει. Παραμένει η ίδια, αναλύωτη η ουσία. Είναι βαθιά ταξικό, αρκεί να δει κανείς, όπως είπαμε και στην πρώτη εδώ συζήτηση, το δράμα που ζουν οι λαοί της Τουρκίας και της Συρίας, όπου εκεί οι εργολάβοι κατασκεύασαν ακατάλληλα επικίνδυνα κτίρια, με την ανοχή βέβαια του ίδιου του κράτους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από την εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα. Η καινοτομία που επικαλείστε είναι εκ των προτέρων ενταγμένη στα ασφικτικά όρια των αντιλαϊκών πολιτικών, όπως άλλωστε ορίζει για το άρθρο 5 για την κατάρτιση του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την καινοτομία, λαμβάνονται υπόψη τα κείμενα εθνικών στρατηγικών σε άλλα θεματικά αντικείμενα, καθώς και έργα ή δράσεις που περιλαμβάνονται στα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων. Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για το ΣΟΤΑ και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Στόχος όλων είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού τοπικού κρατικού μηχανισμού πέρα από το κεντρικό κράτος για τις ανάγκες του κεφαλαίου και εχθρικό για το λαό σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Ένα μηχανισμό γυμνό, ανίκανο και αναποτελεσματικό όταν αναμετριέται με τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες, και αποτελεσματικό, γρήγορο και γαλοντόμο όταν συναντιέται με τα σχέδια της καταστροφικής ανάπτυξης. Συνεχίζουν να απουσιάζουν προκλητικά από το πεδίο παρέμβασης της τοπικής διοίκησης των φορέων τους οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα αντισυσμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Και είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, με αφορμή την τραγωδία στην Τουρκία, εμείς επαναφέραμε και ο λαός, ο ίδιος, έχει αγωνία για το θέμα συνολικά της αντισυσμικής θωράκισης, του άμεσου ελέγχου των σχολικών και των δημόσιων κτηρίων με ευθύνη του κράτους και να σταματήσει η διάκριση των ευθυνών. Στο όνομα της ανάπτυξης του με fast track διαδικασίες, οι δημοτικές αρχές συμβάλλουν και αποφασίζουν να παραχωρούνται τα πάντα όλα στο κεφάλαιο. Και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις που τις έχουμε αναδείξει και εδώ. Τέλος, επισημαίνω ότι το κράτος και οι δήμοι δεν είναι ουδέτερο πεδίο. Με αυτή τη ματιά στεκόμαστε απέναντι στις αντιγραφικές διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, όπως το άρθρο 16, που είπαμε, έτσι φευγαλέα τα αναφέρω, το άρθρο 29, όπου ζητήσαμε την απόσυρσή του. Θα καταθέσουμε εδώ και την διαμαρτυρία και την καταγγελία των ομοσπονδιών, κύριε Υπουργέ. Το άρθρο 21 διατηρήσαμε την επιφύλαξή μας μετά με τη συζήτηση με τους φορείς, και επειδή πολλά λέγονται εδώ, είπαμε ότι με τη ρύθμιση αυτής του προβλήματος αυτού δεν αυξάνονται οι επιτυχώντες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνονται και οι διοριστέοι, ότι είναι ισόπως δηλαδή η αύξηση. Παίζει ρόλο το και πώς κατανέμονται οι θέσεις σαν κατηγορία. Υπάρχουν μέσω του Ταμείου Ανάκαψης και Αθεκτικότητας, όπως μας πληροφορούν οι εργαζόμενοι, περίπου 120 εργαζόμενοι ειδώ, με τριετής συμβάσεις στην ΑΔΑΕ. Λίγον Οκτώβριο του 2024. Η συντριπτική του πλειοψηφία είναι με τα προσόντα που ζητάνε στο διαγωνισμό. Και νομίζω ότι χρειάζεται να πάρετε θέση, αν έχετε πρόθεση να συνεχίσετε να μονιμοποιήσετε αυτούς τους εργαζόμενους. Αναφερθήκαμε στο άρθρο 23 για την καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρό των Σωματείων Γενικού Σκοπού, που ζητάμε και εδώ να το αποσύρεται. Το άρθρο 43 που δίνεται αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή, πέρα και έξω από αυτές που δώσατε με την τροπολογία τελευταία, και επίσης για τις ρυθμίσεις για τα ζώα συντροφιάς που επισημάναμε και κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις κάνει αποθωτική και αποκρουστική την κατοχή ενός κατοικιδίου. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος. Πρέπει να μειώσετε λοιπόν το κόστος εδώ για το να έχει κάποιος ένα κατοικίδιο, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε.